Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Η Αγγελική Στόγια θα είναι κοντά σας μέχρι και τη μία για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τον κόσμο. Και είναι πάρα πολλά τα θέματα. Η αλήθεια είναι σήμερα, όπως και κάθε μέρα, κρυώσαμε πάρα πολύ σήμερα και όπως φαίνεται θα κρυώσουμε αρκετά και τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες. Θερμοκρασίες υπό το μηδέν, τα πρώτα χιόνια έχουν πέσει και όπως όλα δείχνουν και η κυβέρνηση έχει μεριμνήσει για τους ανθρώπους που χρειάζονται να ζεσταθούν και δεν μπορούν είτε να χωράσουν μετρέλαιο ή για τους άστεγους οι οποίοι δεν έχουν στέγη. Απογορευτικό απόπλο έχουμε το πρωί στον Πειραιά και τη Ραφίνα, ενώ έκτακτα είναι τα μέτρα για την προστασία, όπως σας είπα, των αστέγων. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Βασίλη Ζέρβα, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τον απόπλο αρχικά. Καλησπέρα, Βασίλη. Γεια σας, Αγγελική. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Τα πλοία είναι δεμένα στα λιμάνια και στον Πειραιά και στη Ραφίνα και στο Λαύριο, καθώς είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου. Υπάρχουν άνεμοι, οι οποίοι κατά τόπους αγγίζουν και τα 10 μποφόρ και όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο να εκτελεστούν τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων για τα νησιά του Αιγαίου αλλά και για την Κρήτη. Επίσης, θα φανταστώ ότι ο κόσμος το γνώριζε αυτό, Βασίλη, επομένως δεν θα είχε προγραμματίσει κάποιο ταξίδι. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα στο λιμάνι. Έτσι κι αλλιώς είχε προειδοποιήσει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτα δελτία ότι θα υπάρχουν θελώδεις άνεμοι στα πελάγη. Ναι. Άρα αυτό που λες ισχύει, δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στα λιμάνια. Πρέπει να πούμε επίσης ότι κλειστή είναι και η γραμμή Πέραμα Παλού και Σαλαμίνας και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια στις γραμμές Αγία Μαρίνα, Νέα Στήρα και Αρκίτσα Διψός. Επίσης και τα υδροπτέρυγα, τα υπτάμινα δελφίνια που λέμε, στην Αίγινα δεν εκτελούνται, έτσι. Ούτε τα δρομολογικά. Και δεν υπάρχει και κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά στα λιμάνια. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα λιμάνια. Από θέμα κίνησης εννοείς και ταλαιπωρίας κόσμου. Όχι, ήταν ενημερωμένοι. Απλά τώρα κανένα δρομολόγιο δεν γίνεται για τα νησιά, όπως είπαμε, του Αιγαίου, την Κρήτη κτλ. Γι' αυτό θα συνεχιστεί σίγουρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχουν κάποια δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που λένε ότι ενδεχομένως να υποχωρήσουν λίγο οι άνεμοι, αλλά ακόμη δεν είμαστε θέσεις να γνωρίζουμε πότε θα γίνει η άρση του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια, τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, δηλαδή από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Θέλω να μας πεις τις συμβουλές που έχει δώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης για τους πολίτες. Τι θα πρέπει λοιπόν να προσέχουν οι πολίτες, Βασίλη, τώρα που ξεκίνησαν επισήμως πια τα κρύα, έχουμε πει για τα καλά στον χειμώνα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που επισημαίνουν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι ότι θα πρέπει, ειδικά τώρα που οι άνεμοι, όπως είπαμε, φτάνουν να αγγίζουν 9-10 μποφόρ, να προσπαθούν να ασφαλίζουν διάφορα αντικείμενα, αν πιστεύουν ότι μπορούν να παρασυρθούν από τον άνεμο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν παρασυρθεί ένα αντικείμενο, μπορεί να προκαλέσει και μια ζημιά, αλλά πολύ περισσότερο ένα τραυματισμό, έτσι. Όσον αφορά τώρα για το κρύο, δεν έχει σημασία, λένε οι ειδικοί εκεί της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, να φοράει κάποιος ένα πολύ χοντρό ρούχο, αλλά θα πρέπει να φορά ελαφριά και ζεστά ρούχα με πολλά στρώματα, δηλαδή αρκετά ρούχα και όχι βαριά. Έτσι, να είναι ζεστά και βέβαια να φοράν όποιος βγαίνει έξω να έχει αδιάβροχες μπότες. Έτσι. Μια ομπρέλα πάντα μαζί του. Εντάξει, γιατί ποτέ σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Τώρα, όσον αφορά στις μετακινήσεις, θα ήταν καλό όταν κάποιος θέλει να μετακινηθεί με το αυτοκίνητο, ειδικά προς τη Βόρεια Ελλάδα που ήδη έχουν πέσει και τα πρώτα χιόνια. Ακριβώς. Να κάνει κάποιο τηλεφώνημα και στην τροχιά για να ενημερώνεται πού χρειάζεται να τοποθετούνται αντιολισθητικές αλυσίδες, γιατί υπάρχουν διάφορα σημεία των ορεινών κυρίων περιοχών που χρειάζεται, είναι απαραίτητη χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων. Ή άμα έχει διαδίκτυο να μπαίνει στο zoogla.gr και σίγουρα θα ενημερωθεί και γι' αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, και βέβαια όταν υπάρχει κάποιος τροχονόμος στο δρόμο ή σε κεντρικούς κόμβους, να ακούν τις συμβουλές του και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες για να μην έχουμε έτσι απρόοπτα. Έκτακτα είναι τα μέτρα και τους άστεγους, Βασίλη. Ναι, τα είπαμε και χθες. Ο Δήμος έχει τεθεί εδώ και 24 ώρες σε λειτουργία.
Σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Σε όλη την Ελλάδα. Και δημοτικοί χώροι υπάρχουν θερμενόμενοι για τον κόσμο που χρειάζονται, ξενώνες για τους άστεγους. Mm-hmm. Και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε διάφορες άλλες πόλεις της χώρας, κατά τρόπους οι Δήμοι φροντίζουν να έχουν χώρους στους οποίους μπορούν οι άστεγοι να φιλοξενούνται αυτές τις πραγματικά πολύ κρύες ημέρες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα διαρκέσουν κάποια 24 ώρα ακόμη. Βέβαια, ακόμα στο κέντρο της Αθήνας δεν έχουμε δει χιόνια. Όχι, όχι. Ούτε υπάρχει κάποια πρόβλεψη ότι θα πέσει στο κέντρο της Αθήνας χιόνι, αλλά εντάξει, θα δούμε. Στην Πάρνη θα είναι δεδομένο ότι θα χιονίσει. Να πούμε ότι κανένα σχολείο στο Λασίφι δεν λειτουργεί σήμερα. Είναι κλειστά λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή, αλλά και ολόκληρη την Κρήτη, ειδικά από το βράδυ της Τρίτης. Mm-hmm. Σημαντικό και αυτό. Και από ό,τι φαίνεται, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως το τέλος της εβδομάδας. Ενδεχομένως οι άνεμοι να αρχίσουν να εξασθενούν Πέμπτη Παρασκευή. Αλλά όχι το κρύο. Όχι οι το άνεμοι κρύο. Θα εξασθενήσουν και ίσως σταματήσει το αποχωρητικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Σεραφίνας. Αλλά το κρύο όμως, Βασίλη, δεν θα σταματήσει. Αντιφέτως, κάτι μας λέει ότι θα έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό λοιπόν να ντυνόμαστε καλά, όπως μας είπες εσύ λίγο πιο πριν, όλα τα μέτρα, δηλαδή πως όταν θα βγαίνουμε έξω, τι θα πρέπει να φοράμε. Και όπως είπες, να έχουμε στρώματα, να έχεις στρώματα. Ναι, δεν χρειάζεται ένα πολύ βαρύ ρούχο. Δεν προστατεύει, όπως λένε οι ειδικοί. Διαβάζουμε πριν λίγο στο zoogla.gr για τους πλασματικούς φόρους στα ακίνητα, Βασίλη. Θέλω να μας πεις λίγο περισσότερο, τι γίνεται δηλαδή με τις αντικειμενικές αξίες, που αναμένεται να παραμείνουν παγωμένες στο 2016. Ναι, θα μείνουν παγωμένες μέχρι το 2016. Ναι. Ξέρετε, οι φόροι στα ακίνητα υπολογίζονται βάσει των αντικειμενικών αξιών. Όταν λοιπόν οι πραγματικές αξίες των ακινήτων έχουν σημειώσει μια υποχώρηση που αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και το 50%, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι φόροι που καλούμαστε να πληρώσουμε, όσοι τέλος πάντων έχουν ακίνητα, καλούνται να πληρώσουν όσοι έχουν ακίνητα, δεν είναι πραγματικοί. Γιατί δεν υπολογίζονται βάσει των πραγματικών τιμών στα ακίνητα. Ναι. Είναι δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε, οι φόροι στα ακίνητα. Να πούμε το ρεπορτάζ του zoogla.gr. Ακριβώς, θα αυξηθούν κατά 41,4% το 2014 σε σχέση με το 2013. Okay. Η κυβέρνηση δηλαδή θέλει να μαζέψει περίπου 1,1 δις ευρώ. Και δεν ξέρει από πού να το μαζέψει προφανώς, γι' αυτό και κάνει τέτοιες κινήσεις που η αλήθεια είναι δεν είναι και καλύτερες για τους πολίτες, για αυτούς που έχουν ακίνητα. Δεν το συζητώ. Το θέμα είναι, αν μπείτε και λίγο στο zoogla.gr, θα δείτε κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις, πραγματικά χαρακτηριστικές περιπτώσεις, που φαίνεται ότι οι τιμές που πουλούνται τα σπίτια είναι κατά πολύ χαμηλότερες. Θέλεις να μας δώσεις ένα παράδειγμα? Να σας πω ένα-δύο παραδείγματα. Ναι. Σε κάποιες ακριβές περιοχές, για παράδειγμα, αρχικά, όπως τη Φιλοθέη. Ναι. Τα σπίτια. Όπως τη Φιλοθέη, να πούμε στον κόσμο, είναι μια περιοχή ακριβή. Ναι, όταν οι αντικειμενικές αξίες ξεπερνούν τις 8.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πανάκριβες. Mm-hmm. Λοιπόν, αν πωληθεί σπίτι, γιατί ξέρετε και δεν υπάρχουν και πολλές πωλήσεις αυτή την περίοδο, αλλά τα σπίτια που πουλούνται αυτή τη στιγμή στην Φιλοθέη δεν ξεπερνούν τις 4.000 με 5.000 το τετραγωνικό, δηλαδή περίπου 3.000 ευρώ κάτω το τετραγωνικό από την αντικειμενική αξία. Στο λαιμό της Βουλιαγμένης, για παράδειγμα. Άλλη μια πολύ πολύ ακριβή περιοχή της Αθήνας. Ακριβώς. Στα νότια της πόλης, 8.800 ευρώ το τετραγωνικό είναι ανώτατη αντικειμενική αξία εκεί. Και παλιότερες κατασκευές στις κατοικίες πολλούνται από 3 έως 4.000 ευρώ, 5.000 ευρώ το τετραγωνικό. Έτσι, καταλαβαίνετε λοιπόν. Έχει πέσει η τιμή τους. Παρόλα αυτά, να κάνω κι εγώ εδώ ένα σχόλιο, ότι παραμένει υψηλή. Δηλαδή, για να αγοράσει ένα σπίτι, σου λέω τώρα, 80 είναι τετραγωνικά. Άμα βάλεις τώρα κάτω 3-4.000 που είναι το τετραγωνικό μέτρο, για βάλε, Βασίλη. Ναι, 4.000. Είναι αρκετά, νομίζω, τα ευρώ που πρέπει κάποιος να δώσει για να αποκτήσει ένα σπίτι. Και αυτά που είπαμε τώρα είναι για ακριβές περιοχές, αλλά μπορώ να σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα για την Κυψέλη. Στην Κυψέλη, ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικών πωλήθηκε προς 1.100 ευρώ το μέτρο, ενώ η αντικειμενική του αξία είναι λίγο πάνω από τα 1.500. Έτσι. Αυτά με τις αντικειμενικές αξίες.
Και τους χώρους, έχουμε να σε ρωτήσω, άμα εσύ προσωπικά, Βασίλη Ζέρβα, είχες χρήματα στην άκρη του τραπεζικού σου λογαριασμού και ήθελες να αποκτήσεις ένα σπίτι, βλέποντας λοιπόν όλα αυτά που συμβαίνουν, τι θα έκανες, θα έπαιρνες? Θα περίμενα. Θα περίμενε, να πέσουν κι άλλα. Θα περίμενα, ναι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα πάμε τώρα σε μια είδηση η οποία όταν την ίδια η αλήθεια είναι, γιατί και εγώ είμαι πολίτης και εγώ πληρώνω ρεύμα, κάπως μου ήρθε. Προσεχώς αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αύξηση κατά 0,50 ευρώ τον χρόνο στους λογαριασμούς λοιπόν της ΔΕΗ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Μανιάτης. Η εξαγγελία αυτή, όπως πολύ λογικό καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς υπουργός έτσι στις χρεσινές τηλεοπτικές του εμφανίσεις είχε αποκλείσει κατηγορηματικά ότι θα υπάρξει αύξηση. Δηλαδή άλλα έλεγε χθες, μόλις χθες, άλλα σήμερα λοιπόν. Η γραμμή άλλαξε σε πολύ λίγες ώρες και δυστυχώς μάθαμε ότι θα επιβαρυνθούμε κατά 0,5% ευρώ ετησίως στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ήταν που ήταν δηλαδή στα ύψη η ΔΕΗ, το ρεύμα, τώρα ακόμα πιο πολύ. Για παράδειγμα, εγώ δεν χρησιμοποιώ, δεν μαγειρεύω κάθε μέρα, για παράδειγμα. Δεν ανοίγω ώρες ατελείωτες το θερμοσύφωνα. Άρα, όπως μπορεί να φανταστεί κάποιος, δεν θα πληρώνω και πολύ ΔΕΗ. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Και έρχομαι και απορώ και λέω, μα πώς πληρώνω αυτό το ποσό από τη στιγμή που δεν χαλάω πολύ ρεύμα. Και σκέφτομαι μια οικογένεια, η οποία... Πολύ λογικό είναι η μητέρα να μαγειρεύει, να έχουν συνεχώς, να χρησιμοποιούν γενικότερα πολύ το ρεύμα. Φανταστείτε εκεί λοιπόν πόσο σημαντική θα είναι αυτή, πόσο θα επιβαρύνει μάλλον την τσέπη μιας οικογένειας, αυτή η αύξηση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Λοιπόν, αυτά με το ρεύμα. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την δημοσιογράφο, την Μυρτό Τσάβαλου, η οποία θα μας πει τι γίνεται με την απεργία, απεργία των πανεπιστημίων, διότι είναι πάρα πολύ τόσο από την πλευρά τους οι καθηγητές που έχουν το άγχος τους, όσο και οι φοιτητές, οι οποίοι όπως δείχνουν όλα έχουν χάσει το εξάμηνό τους και εκείνοι που ήθελαν να πάρουν το πτυχίο στα χέρια τους μια ώρα αρχίτερα, μάλλον θα το πάρουν μια ώρα αργότερα. Διότι χάθηκαν πολύτιμες ώρες και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Από την άλλη όμως, Μυρτό, διαβάζουμε στο zoogle.gr ότι έχουμε λήξη της απεργίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακριβώς, Αγγελική. Τέλος φαίνεται πως μπαίνει στις μαραθώνιες απεργιακές κινητοποίησεις των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι αντιτίθεται στο μέτρο της διαθεσιμότητας. Χθες συνεδρίασε εκτάκτωση σύγκλητος με πρωτοβουλία του πρίτανη του ΕΚΠΑ Θεοδόση Πελεγρίνη και αποφασίστηκε να ξεκινήσουν τα μαθήματα στο Καποδιστριακό την επόμενη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου με στόχο, αν γίνεται, να σωθεί το εξάμηνο. Ο κοσμήτωρας της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Μιχάλης Τσινιζέλης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, τόνισε ότι ζητούμε από τα τμήματα όλες τις συνιστώσεις του Πανεπιστημίου και το Υπουργείο να βοηθήσουν για να ξεκινήσει η διδασκαλία στις 16 Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική οδός για την άρση του αδιεξόδου. Κάποιοι θα ήθελα να κάνουν Χριστούγεννα λοιπόν, αλλά με όλα αυτά που τράφηξαν δεν θα κάνουν Χριστούγεννα, μάθημα θα μάλλον κάνουν. Μάλλον έτσι θα γίνει, θα σου εξηγήσω και μετά ποιος είναι ο στόχος και το χρονοδιάγραμμα. Να συνεχίσουμε λοιπόν και να πούμε ότι με κοινή τοποθέτησή τους, οι πρόεδροι και αναπληρωτές πρόεδροι των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι τα κλειστά πανεπιστήμια αναστέλνουν κάθε προσπάθεια εξυγχρονισμού και εξέλιξής τους και υπονομεύουν τη δημόσια παιδεία. Σε αντίθεση, όπως λένε, τα ανοιχτά πανεπιστήμια είναι προς το συμφέρον όλων και ιδιαίτερα των φοιτητών και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της, την οποία οφείλουμε να σεβαστούμε. Να υπενθυμίσω εδώ, Αγγελική, ότι χθες η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών της Νομικής Σχολής αποφάσισε το άνοιγμα των πυλών υπερψηφίζοντας το πλαίσιο της ΔΑΠ. Μάλιστα. Για αυτό που λέγαμε πριν, αυτό που θέλουν, που εξετάζουν οι αρμόδιοι, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, είναι να διεξαχθούν μαθήματα ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών των εορτών και του καλοκαιριού, ενδεχομένως ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, Αγγελική,
προκειμένου να πληρωθεί ο χαμένος χρόνος. Πάνε οι διακοπές όλες των παιδιών δηλαδή. Ακριβώς. Ταλαιπωρούνται και αυτοί αλλά και οι οικογένειές τους από πίσω. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ένας φοιτητής έχει μια οικονομική στήριξη από πού αλλού, από τους γονείς του Μυρτό. Mm-hmm. Και θα είναι σίγουρα δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα μάλλον τα πράγματα και για γονείς και για τους φοιτητές. Έτσι φαίνεται και δεν ξέρουμε ακόμα αν τελικά θα σωθεί, θα χαθεί το εξάμηνο. Νομίζω ότι δεν ξέρουν και οι ίδιοι. Είναι αρκετά σοβαρό θέμα και σίγουρα θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε και να δούμε όλες τις εξελίξεις στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Αγγελική μου. Εμείς συνεχίζουμε με την επικαιρότητα και θα πάμε σε μία παρέτηση. Βόμβα, δεν ξέρω, θα μας πει ο Μάριος Βελέντζας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από την αίθουσα σύνταξης του zoogla.gr. Παραιτήθηκε για λόγους υγείας ο κύριος Σιούφας, ο βουλευτής Καρδίτσας Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παύλος Σιούφας. Και θέλουμε να μάθουμε, λοιπόν, Μάρη, κάπου εδώ, ποιοι είναι έτσι οι λόγοι που τον οδήγησαν στο να πάρει αυτή την απόφαση. Μάριε. Ο Μάριος είναι σε πολύ λίγο έτσι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον έχουμε. Λοιπόν, Μάριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε ζένα. Τι κάνουμε, καλά όλα, εντάξει. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Πολλά τα θέματα και σήμερα, Μάριε, και τρέχουμε να τα προλάβουμε. Και θέλουμε να μας δώσεις και εσύ το δικό σου ρεπορτάζ και τις δικές σου πληροφορίες γύρω από την παρέτηση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, κ. Παύλου Σιούφα, ο οποίος αποφάσισε να παραιτηθεί. Πράγματι ισχύει. Στην ανακοίνωσή του επεσήμανε ότι η απόφαση του αυτή συνδέεται άμεσα γίνεται για λόγους υγείας. Mm-hmm. Έστειλε τη σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Ευαγγέλη Μημαράκη, όπου συγκεκριμένα αναφέρει: «Κύριε Πρόεδρε, με λύπη μου σας ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ του βουλευτικού αξιώματος που οφείλεται στις συστάσεις των γιατρών μου μετά τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας μου». Ξέρουμε τι έχει ο κύριος Σιούφας, έχει μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ή όχι, απλά έμεινε στο να πει ότι έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Για λόγους υγείας. Ελπίζω υγείας. Να μην είναι κάτι το οποίο δεν είναι αντιμετωπίσιμο, γιατί λογικά θα είναι σοβαρό για να αποφασίσει να αποσυρθεί. Πώς αντιμετώπισαν οι υπόλοιποι βουλευτές την παρέτηση του κύριου Σιούφα, Μάριε, τι κλίμα έχουμε δηλαδή? Με ψυχραιμία. Εντάξει, σίγουρα υπήρχε το ενδιαφέρον για την κατάσταση της υγείας του, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, με βάση τους εκλογικούς καταλόγους υπάρχουν το λεγόμενο backup στους βουλευτές, δηλαδή υπάρχουν οι επιλαχόντες. Mm-hmm. Και επίσης, σε περίπτωση που κάποιος βουλευτής αποφασίσει να αφήσει τη βουλευτική έδρα, η διαδικασία είναι άμεση. Ναι. Και έτσι ώστε έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν να έχουμε για αντίστοιχους λόγους παραιτήσεις βουλευτών? Γνωρίζεις κάτι περισσότερο? Τώρα νομίζω όχι. Ξέρω ότι υπάρχουν. Έχουν παραιτηθεί κατά καιρούς βουλευτές για τους δικούς τους λόγους ο καθένας, αλλά αυτή που έτσι σήμερα έχει συζητηθεί είναι εκεί η παραίτηση του κυρίου Σιούφα. Για λόγους υγείας. Εμείς να ευχηθούμε στον κύριο Σιούφα, Μάριε, περαστικά και γιατί όχι να. Και ό,τι είναι να το ξεπεράσει. Να το ξεπεράσει και να ξαναεπιστρέψει, αν γίνεται αυτό και είναι εφικτό, στα βουλευτικά του έτσι, καθήκοντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Σήμερα είναι το ραντεβού με την Τρόικα στην Αθήνα. Έρχονται στις 3 η ώρα, λοιπόν, οι τρεις κύριοι. Αυτό είναι το ραντεβού το οποίο ορίστηκε για σήμερα. Είναι το πρώτο ραντεβού του οικονομικού επιτελείου με τους επικεφαλής της Τρόικας. Μετά το, όπως θυμάστε, Αλαλούμ που δημιουργήθηκε. Επιστρέφουν στην Αθήνα από τις Βρυξέλλες. Να σας πω ότι στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντηση των εκπροσώπων των δανειστών με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Στο επίκεντρο συζητήσεων, σήμερα δηλαδή, στο πρώτο ραντεβού με το οικονομικό επιτελείο, θα βρεθεί το σχέδιο φυσικά για τα αμυντικά συστήματα, που αποτελεί το τελευταίο και το τελευταίο προαπαιτούμενο που πρέπει να υλοποιηθεί προκειμένου να εκταμιευτεί η επόμενη δόση που φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η κυβέρνηση δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας ότι η πρόοδος που έχει καταγραφεί είναι μεγάλη και το θέμα έχει σχεδόν κλείσει, οπότε ουσιαστικά το διαδικαστικό, το τυπικό της υπόθεσης, όπως μαθαίνουμε, θα είναι σήμερα. Η συμφωνία, λοιπόν, θα οδηγήσει με τα αμυντικά συστήματα, θα οδηγήσει στην εκταμίευση της επόμενης δόσης τον Ιούλιο, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, κάτι που αναμένεται να γίνει πριν από τις 20 Δεκεμβρίου.
Αναμένουμε και εμείς να δούμε τι θα δηλώσουν οι κύριοι της Τρόικας, της Τρόικα, οι οποίοι θα φτάσουν έτσι από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα και στις 3 είναι το ραντεβού τους. Στους δρόμους είναι οι εργαζόμενοι και γιατροί του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Συνεχίζουν τον αγώνα τους οι γιατροί και οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου στην Καλαμάτα και στα πλαίσια της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην πλατεία 23 Μαρτίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πορεία στους δρόμους της πόλης, της Καλαμάτας. Στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, να σας πω, θα γίνονται δεκτά μόνο τα επίγοντα περιστατικά. Γι' αυτό λοιπόν οι κάτοικοι της Καλαμάτας καλό θα ήταν να γνωρίζουν ότι μόνο τα επίγοντα θα λειτουργούν. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο έχει δει το φως δημοσιότητας από χθες το βράδυ, αρκετά σοβαρό, και έχει να κάνει με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Η δράση λοιπόν της Χρυσής Αυγής σε 1 terabyte. Φωτογραφίες που απεικονίζουν. Πιστόλια, εκπαιδεύσεις, ναζιστικούς χαιρετισμούς, σβάστιγκες, ακόμα και τον Χίτλερ, περιέχονταν στα ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα που συνέλεξε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία από τις κατασχέσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, κυρίου Ήλια Κασιδιάρη, κυρίου Γιώργου Γερμανή, κυρίου Γιάννη Λαγού και του αρχηγού του κόμματος, του κυρίου Νίκου Μιχαλολιάκου. Ογκώδες το υλικό που βρέθηκε στους υπολογιστές. Φτάνει περίπου το 1 terabyte και περιλαμβάνει μέχρι και βίντεο, πολλά βίντεο και φωτογραφίες, έτσι, ντοκουμέντα. Τις φωτογραφίες μπορείτε να τις δείτε αυτή τη στιγμή και στην οθόνη σας. Να ξεκινήσουμε και να σας πω για τα υλικά του αρχηγού, του κυρίου Μιχαλολιάκου. Όπως προκύπτει λοιπόν από την έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, οι άντρες της διεύθυνσης βρήκαν στους σκληρούς δίσκους του αρχηγού του κόμματος χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν φωτογραφίες που απεικονίζουν έναν αξιωματικό του ελληνικού στρατού, ο οποίος πλέον, να σας πω, ότι δεν βρίσκεται στη ζωή, χαιρετάει ναζιστικά. Φωτογραφίες που δείχνουν αυτόματα όπλα, στιγμές από τις δράσεις των μελών της Χρυσής Αυγής, αλλά και τις ορκομοσίες, και μια φωτογραφία που απεικονίζει τον Αδόλφο Χίτλερ. Φωτογραφίες αυτές θα λέγαμε ότι έρχονται σε αντίθεση με τα όσα όλο αυτό το διάστημα λένε οι βουλευτές Χρυσής Αυγής, γιατί είναι αρκετοί εκείνοι που τους χαρακτηρίζουν νεοναζί, εκείνοι το απαρνούνται. Παρ' όλα αυτά, στο φως δημοσιότητας βγήκαν οι φωτογραφίες που βλέπετε. Αρχίζει με φωτογραφίες του αποκαλούμενου πυρηνάρχη της Νίκαιας, προφυλακισμένου για την υπόθεση δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Εντοπίστηκε επίσης στους ελέγχους της Αντιτρομοκρατικής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Νίκου Μιχαλολιάκου. Οι επίμαχες φωτογραφίες αυτές αναδεικνύουν και τη σχέση του Μιχαλολιάκου με στέλεχος της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια. Οι δύο ανακρίτριες εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή στοιχεία από τα επίμαχα αρχεία, να σας πω. Και στον υπολογιστή του κυρίου Κασιδιάρη εντοπίστηκαν αρκετές φωτογραφίες, όπου βλέπουμε τον Ηλία Κασιδιάρη με όπλο, στο σπίτι του, στο κρεβάτι του. Βλέπουμε έτσι, δεν ξέρω, δράσεις είναι αυτές. Βλέπετε πολλοί άντρες που χαιρετούν ναζιστικά. Ακόμα και το βράδυ ανάβουν φωτιές και επίσης χαιρετούν ναζιστικά. Οι φωτογραφίες, θα λέγαμε, μιλούν από μόνες τους. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Από την άλλη, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ερευνηθούν και έχουμε έτσι μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι 3 βουλευτές Χρυσής Αυγής, ανάμεσά τους και ο αρχηγός, ο κ. Μιχαλολιάκος, βρίσκονται ακόμα στη φυλακή. Αυτά και με το θέμα της Χρυσής Αυγής. Είναι πλούσιο το φωτογραφικό υλικό, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο zoogla.gr. Είναι ένα από τα πρωτοσέλιδα. Και θα προχωρήσουμε και θα πάμε στην κυρία Κρίστιν Λαγκάρντ. Βεβαίως. Η κρίση δεν έχει τελειώσει, μας λέει η κυρία Κρίστιν Λαγκάρντ, η οποία συνεχίζει να κρατάει, τι να πω, μικρό καλάθι, μάλλον, για την κατάσταση στην Ευρώπη. Υπογραμμίζει η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι η οικονομική κρίση δεν έχει τελειώσει. Καλεί τους Ευρωπαίους να εφαρμόσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, κυρίως αυτές που αφορούν στην Τραπεζική Ένωση. Σας μεταφέρω μερικά λόγια της Κριστίν Λαγκάρντ. Μπορούμε να πούμε πραγματικά ότι η κρίση είναι πίσω μας όταν το 12% του ενεργού πληθυσμού παραμένει χωρίς δουλειά, αναρωτήθηκε.
Υπάρχουν εμφανή σημάδια ότι δεν πάνε καλά όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχουν γίνει προσπάθειες για να γυρίσει η σελίδα της κρίσης. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κερδίσαμε, λέει η Κριστίν Λαγκάρντ, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Τι να πω εγώ τώρα, μου πιάστηκε η καρδιά. Η κρίση δεν έχει. Καλά, η αλήθεια είναι ότι όντως η κρίση δεν έχει τελειώσει. Από την άλλη, όμως, όταν έχεις τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να σου λέει κάτι τέτοιο, δεν σου δίνει από την άλλη ελπίδα και αισιοδοξία ότι σύντομα τουλάχιστον θα τελειώσει αυτή η κρίση. Αυτά. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε τελείως κλίμα και να πάμε σε ένα βίντεο που έχει να κάνει με την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ένα βίντεο το οποίο αξίζει να το παρακολουθήσουμε, να δούμε πόσο άλλαξε η συμπρωτεύουσα, πώς ήταν και πώς έγινε σήμερα. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και επιστρέφουμε.
τα μέλη της ομάδας παλιές φωτογραφίες της Θεσσαλονικής στο Facebook. Εκεί μας έδειξαν τις αλλαγές της στην πρωτεύουσα, πώς ήταν πριν αρκετά χρόνια και πώς είναι σήμερα αυτή η Μεγαλούπολη. Και πραγματικά, βλέποντας αυτές τις εικόνες, κυρίως αυτοί που είχαν ζήσει πιο μεγάλης ηλικίας, όχι εμείς, τη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια, βλέπουν πόσο πολύ έχει αλλάξει. Εδώ το βλέπω εγώ στην πόλη που γεννήθηκα, πώς ήταν και πώς έγινε. Και πώς αλλάζουν τα πράγματα από χρόνο σε χρόνο, μη σας πω. Ωραίο βιντεάκι και μπορείτε φυσικά να το δείτε στο zoogla.gr. Καλή επικαιρότητα, καλά όλα. Ωστόσο, έρχονται Χριστούγεννα, μην το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει να ερχόμαστε πιο κοντά, να είμαστε όλοι αγαπημένοι και εγώ θα πω κάπου εδώ να μην περιμένουμε τις γιορτές πάντα για να δείχνουμε στον συνανθρωπό μας ότι νοιαζόμαστε για εκείνον. Όπως και να έχει, εγώ θέλω να κλείσω στη σημερινή εκπομπή με ένα βίντεο το οποίο θα μας φτιάξει σίγουρα την ημέρα, γιατί έχουμε πολλές ακόμα ώρες μέχρι να κλείσει η σημερινή ημέρα. Τραγουδούν γνωστοί Έλληνες ηθοποιοί, πάρα πολλοί Έλληνες ηθοποιοί έγιναν μια αγκαλιά, μια χριστουγεννιάτικη αγκαλιά. Ανάμεσά τους ο Αντώνης Λιβάρος, ο Θοδωρής Αθερίδης, η Τάνια Τρίπη, η Μαράγδα Καρύδη, η Μαρίνα Σπανού, ο Κώστας Βουτσάς, η Μπέτη Μαγκύρα, η Ματθίλδη Μαγκύρα. Ενώνουν όλοι λοιπόν αυτοί οι σημαντικοί και αγαπημένοι ηθοποιοί τις φωνές τους και τραγουδούν για καλό σκοπό μια χριστουγεννιάτικη αγκαλιά. Από εμάς, καλή συνέχεια, παραμένετε στο Ζούγκλα, διότι είναι πολλά τα θέματα και εκπομπές που θα ακολουθήσουν και θα σας κρατήσουν σίγουρα την καλύτερη παρέα. Γεια σας. Κι εγώ μπορώ να χορεύω, να αναπνέω, να χαρίζω. Κι ας μην έχω, λέω, δόξα το Θεό, που τη μοίρα μου εγώ πια την ορίζω. Κι αν δεν βγάλαμε ευρώ και τι μ' αυτό, με δραχμές πάλι τα κάλαντα θα λέμε. Όπως τότε τον παλιό καλό καιρό, σαν παιδιά και θα γελάμε και θα κλαίμε. Σε φωτοβολίδες και φιλιά.